Η αύξηση της εγκληματικότητας και τα θέματα ασφάλειας απασχόλησαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Επιτακτική είναι η ανάγκη για ενίσχυση τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συνεδρίασης, παρουσία μάλιστα τη ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Οι δήμαρχοι τόνισαν πως η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο και πως συνεχόμενα είναι τα παράπονα των δημοτών τους, ενώ και η Ελλάδα παραδέχθηκε τις βασικές πληγέ τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομή. Είναι το πρώτο θέμα στο Διοικητικό μα Συμβούλιο σήμερα, στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων και θα έλεγα είναι και το πρώτο θέμα σε ιεράρχηση, η ασφάλεια στις πόλεις. Η αυτοδιοίκηση φωνάζει πολλά χρόνια τώρα, ήδη από το 2017 και με τις τροποποιήσεις του Προεδρικού Διατάγματος, με τη συγχώνευση των αστυνομικών τμήματων που είχαμε υψώσει φωνή διαμαρτυρία γιατί δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός. Και δυστυχώς συνεχίζουμε να επιβεβαιωνόμαστε και να δικαιωνόμαστε, δυστυχώς για τις κοινωνίες μας. Έχει πάρει πανδημικό φαινόμενο τα κρούσματα, είναι σε επίπεδο πανδημίας σε όλες τις περιοχές τη πόλη, ανατολικά και δυτικά. Και πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει. Παρά τις κραυγές αγωνίας τις οποίες έχουμε εκπέμψει, δεν είμαστε εμεί αστυνομικοί, δεν οπλοφορούμε ούτε έχει ανατεθεί σε μας αυτή η αρμοδιότητα. Μακάρι να είχε ανατεθεί, να είχαμε εμείς αστυνομία και υποδιοίκησή μας αστυνομία και θα το αντιμετωπίζαμε καλύτερα το πρόβλημα. Ευελπιστώ ότι μετά το τέλος της, των συνομιλιών μας θα έχουμε προχωρήσει ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την επιμέρους συνεργασία σε κάθε νομό ξεχωριστά, σε κάθε δήμο ξεχωριστά γιατί δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, αφορά ένα μεγάλο πλέγμα δήμων και τη Κεντρική Μακεδονία. Και πιστεύω ότι εμεί από την πλευρά μα, όπω κάνουμε συνέχεια, θα του συνεχίσουμε την προσπάθειά μα αδιάλειπτα και το προσωπικό μα και εμεί οι ίδιοι, ώστε να έχουμε μια καλύτερη χρονιά και να πατάξουμε όσο μπορούμε την εγκληματικότητα και την κάθε μορφή της παραβατικότητα. Μάλιστα, ο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή είπε ότι είναι διατεθειμένο να δει πολύ σοβαρά την κατάσταση και να ενισχύσει αρκετού Δήμου τη Θεσσαλονίκη ώστε να έχουν τουλάχιστον τρία περιπολικά αλλά και να ενισχυθούν σε προσωπικό. Οι Δήμαρχοι ανέφεραν πω το αρμόδιο Υπουργείο μπορεί να δει πολύ σοβαρά το θέμα, ενώ σημείωσαν ότι η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να πάρει κάποια από τα καθήκοντα τη Ελλά, όπω η επίβλεψη τη αντικαπνιστική νομοθεσία ή η η